Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας εδώ στο Insert Coin και παρέα μου μαζί με τον Στάθη Άκα Kaiba Boy. Ήρθε η ώρα παιδιά, επιτέλους. Ακόμα ένα TCG, έτσι τα αγαπημένα μας αυτά βίντεο, αγαπημένη μας στήλη πλέον, να σου πω την αλήθεια. Πολύ αγαπημένη, την περιμένουμε πώς και πώς. Γιατί εμείς γυρνάμε... ελπίζουμε κι εσείς. Γυρνάμε αρκετά χρόνια πίσω όπως έχουμε ξαναπεί. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη φορά θα μιλήσουμε και θα δείξουμε βασικά ένα νέο βίντεο με τα Yu-Gi-Oh! Τη νέα συλλογή που κυκλοφόρησε, αλλά προτού πάμε εκεί, χρωστάμε έναν διαγωνισμό. Τέλεια. Τον οποίο τον είχαμε ξεχάσει στο προηγούμενο βίντεο να το πούμε. Πρόκειται για ένα Yu-Gi-Oh! Rarity Collection 2, το οποίο περιέχει μέσα δύο μπουστεράκια. Ο νικητής περνάει από κάτω. Με φάσα, συγχαρητήρια, εννοείται ότι μας στέλνεις μήνυμα για να σου αποστείλουμε το δώρο ή αν είσαι και Αθήνα μπορούμε να σου το παραδώσουμε κάπου να συναντηθούμε τέλος πάντων να σου το παραδώσουμε. Αυτό το μπουστεράκι, τα μπουστεράκια είπαμε ότι είναι προσφορά από το κατάστημα Roll & Trade Κωνσταντά 144 στον Βόλο, το οποίο μας προμηθεύει κάθε φορά είτε με διαγωνισμούς είτε όλα αυτά τα καλά πραγματάκια τα οποία βλέπετε. Όπως και αυτή τη φορά η νέα συλλογή του Yu-Gi-Oh! Όπως είπαμε έφτασε, κυκλοφόρησε και είναι ένα booster box το οποίο περιμέναμε, εγώ περίμενα full από την ημέρα που είχε βγει ως pre-order. Πώς και πώς το περιμέναμε. Ακριβώς. Είναι από τις καλύτερες συλλογές του 2014 για το Yu-Gi-Oh! Ισχύει και αυτό. Και σε επίπεδο rarity και σε επίπεδο playability, γιατί επιτέλους έχει κάρτες τις οποίες μπορείς να παίξεις σε decks. Μπορείς να παίξεις σε decks διάφορα και σε full competitive decks, αλλά και να ενισχύσεις κάποια παλιά αγαπημένα όπως το δικό σου αγαπημένο. Όπως που παίρνει πει. Νέα μορφή, νέα σάρκα και οστά με πολλά reprints. Ισχύει από με... καινούργιες κάρτες. Τα οποία μπουστάρουν κιόλας με combo. Full. Φτιάχνουν τελείως, ένα τελείως διαφορετικό deck. Ναι, αυτό ακριβώς και μιλάμε προφανώς για τον Exodia, για την νέα συλλογή The Infinite Forbidden, το απογορευμένο set. Ουσιαστικά είναι στα χέρια μας, αλλά αυτή τη φορά... Παιδιά, ναι. Θα γίνει battle των κουτιών, όχι battle της μίας... Το battle είναι όντως battle. Είναι πολύ. Είναι 7-4 το σκορ. Μακάρι να κερδίσω. Λοιπόν, βασικά να πρωτοπούμε πάλι τα ευχαριστήρια. Εννοείται. Στο κατάστημα Roll & Trade Κωνσταντά 144 στον Βόλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα παιδιά εκεί πέρα είναι τόσο τζιμάνια όσο, όχι μόνο στην εξυπηρέτηση, στο οτιδήποτε ρε παιδί μου. Είναι εκεί να σας εξυπηρετήσουν 24 ώρες 24 ώρες εγώ θα πω. Έτσι, γιατί μπορούν να πάρουν το τηλέφωνο για το βράδυ, ξέρω εγώ. Άμα πρόκειται για TCG, θα το σηκώσουμε και εγώ το πιστεύω. Λοιπόν, το κατάστημα περιέχει τα πάντα από TCG, από board games, από φιγούρες, από ρουχισμό, από είδη σπιτιού. Accessories για ό,τι θέλετε για τις κάρτες και όλα αυτά, να τις προστατεύσετε. Τα sleeves ακριβώς. Και μέσα σε όλο αυτό γίνεται και καλύτερο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ότι έχουμε έναν κωδικό, το Insert Coin 10, όπου έχετε 10% έκπτωση στις αγορές σας και προφανώς μας στηρίζετε και εμάς. Να θυμίσω μόνο την σημειοσούλα που έχουμε ότι ισχύει για μία φορά ο κωδικός και δεν ισχύει για τις προπαραγγελίες. Αλλά εννοείται ότι μπορείτε να πάρετε την κούτα και να παίξετε πολύ δυνατά ματσάκια, όπου η κούτα περιέχει η πιο ακριβή κάρτα, νομίζω πως ήταν στα 230. 230 είναι αυτή τη στιγμή. Και είναι ένας. Ο Findis Engraver. Από μια νέα σειρά τεράτων, τα Findis, που νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρωτοεμφανίζονται με αυτή τη συλλογή. Mm-hmm. Παίζουν πάρα πολύ και στο engine του Snake Eyes, για όσοι... Βασικά εκεί παίζουν, σε engine του Snake Eyes ενσωματώνονται και αυτοί και το deck γίνεται ακόμη πιο σπασμένο. Νομίζω είναι το πιο competitive deck που παίζουν όλοι πλέον. Σε τη στιγμή πλέον... είναι όλοι οι φίλοι που παίζει competitive Yu-Gi-Oh! Είναι το Snake Eyes, άντε και το Yubel. Λίγο που... Μόνο εγώ κάνω τη διαφορά με τον Exodia. Έτσι. Ο Exodia παίρνει νέα σάρκα και οστά με κάποια reprints. Millennium Key, Millennium Shield, μπορεί να τα έχετε ξανακούσει παλιότερες κάρτες. Το Obliterate. Πλέον γίνεται Millennium, Millennium Shengenjin, έχει διάφορα έτσι Millennium τέρατα που είναι έτσι από παλιές καρτούλες που παίρνουν νέα ζωή με effects κτλ. Και πλέον κάποια Dark και Magician, ναι, κάτι με Mastery Ball και τέτοια. Ακριβώς. Μπορεί να τα πετύχουμε, θα τα δούμε στην πορεία, μακάρι δηλαδή. Και εκτός αυτού υπάρχει και ο The Unstoppable Exodia, ο οποίος αυτή τη φορά έρχεται σε Fusion μορφή.
Και το effect θα το δούμε μαζί αν το αντίχουμε. Ναι. Βέβαια, υπάρχει σε δύο εκδόσεις, σε μια Secret Rare και ένα QCR, που προφανώς το QCR, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγαλύτερης αξίας και αυτό προσπαθούμε να τύχουμε, 20... αλλά δεν θα μας χαλάσει το Rare, το Secret Rare, συγγνώμη. 24 QCR το set, αντικειμενικά πολύ δύσκολο, γενικά η QCR και είχε λίγο με την Konami το παίζει το ξύλο, μία στα 4 κουτιά, παιδιά. Είναι πολύ σπάνιο. Εντάξει, έχουμε δύο. Άμα τύχουμε. Μακάρι να το δούμε. 50%, 50% να τύχουμε. 50%. Ναι, εντάξει, έχουμε μια πιθανότητα. Βέβαια, το να πετύχει το Findis Engraver είναι ακόμη πιο σπάνιο, γιατί φανταστείτε έχει 24. 1/4 η πιθανότητα να πετύχει τη μία QCR. Κάντε τα μαθηματικά σας για να δείτε πόσο μικρή είναι η πιθανότητα. Που πραγματικά όμως αξίζει αυτή. Ναι. Λοιπόν. Το booster box μας περιμένει και εμείς είμαστε έτοιμοι νομίζω να αρχίσουμε να πάμε. Παίζουμε σιγά σιγά. Ανυπομονώ να σε κάνω obliterate όπως βράδυ. Obliterate ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μία κούτα εγώ, μία κούτα ο Στάθης. Μιχάλης εδώ, να ξέρετε, θέλει εννοείται να τύχει τον Exodia. Ναι, ισχύει. Άμα τύχει και QCR Exodia, έλα. Θα πλαθεί. Δυσκολεύεται. Δυσκολεύομαστε να το λύσουμε. Το άγχος αυτή τη συλλογή τον έχει βαρύνει. Την περίμενε πώς και πώς, περισσότερο από μένα. Ναι, ήταν η μόνη συλλογή που περίμενα πάρα πολύ. Εννοείται. Όταν είδες ότι ανακοινώνεται, τρελάθηκε. Μου το λέει. Ναι, εντάξει, έχω πει Exodia, έχω θέμα. Για να δούμε αν θα τύχεις όλα τα κομπό. Σχεδόν όλα, δεν ξέρω πώς θα τα τύχεις όλα. Αλλά πιστεύω ότι με δύο κουτιά μπορεί να τα τύχουμε και όλα συνδυαστικά. Όλα τα components του νέου Exodia. Και ξεκινάει. Λοιπόν, πρώτο φακελάκι. Κλασικά βρίσκω. Α, όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει, το Yu-Gi-Oh! Όχι. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, είναι 4 κάρτες. Κι εγώ έτσι νομίζω. Για να δούμε. Θα φανεί. Λοιπόν. Blazing Bombarden Beast. Καλά, αυτά δεν μας πολύ νοιάζουν κιόλας. Είπαμε τι θέλουμε. Να, μία από τις καινούργιες. Ναι. Finsmith. Να, ναι, που παίζουν. Και αυτή είναι η καινούργια. Millennium. Ένα από τα Millennium τέρατα. Valmonica Creation. Matter Forwarder, Broomy και Beware the White Forest. Ξεκινήσαμε με μια Super. Να βγάλουμε και τα σλιβάκια εδώ. Καλά, εγώ συνεχίζω τώρα δεξιά-αριστερά, δεν μας νοιάζει γιατί το box είναι δικό μου. Έτσι. Το box είναι δικό μου, ακούστε. Το box είναι δικό σου. Παίρνω από τις κάτσες να το σλιβάρω. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Beware the White Forest, εδώ. Α, ωραία. Είχαμε μια γαρίδα. Ζάπερ Στριμ. Ωραία. Ένας Blazing ακόμα. Α, η Ojama. Ναι, όντως. Paralyzing Mushroom. Μάλιστα. Guardian of the Voiceless Voice. Για το Voiceless Day. Ναι, για Finsmint. Γιατί... Μαντόλτσε. Puppet Castle Cream και άλλη μια Super πριν. Α, όχι, όχι. Ultra. Ultra είναι αυτή. Wedzu Temple. Οκ. Κάτι με Exodia είναι αυτό, γιατί δείχνει 5 κομμάτια. Να τη διαβάσω όπως μετά. Σωστά, ναι, δεν το είδα. Millennium Monsters είναι γενικά. Can Blaze, ναι, 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 ναι. Κάποιο τέτοιο τύπου κόμπο. 1, 2, 3, 4. Κοντζομπορό, όχι να καταμούδι. Α, πάλι κι άλλα. 3-1. Ο Τζάμα εδώ κάπου μένει. Mansion of Dreadful Dolls. Despacito διάβασα. Οκ. Dark End, Dora Dora. Dora Dora, μικρή εξερευνήτρια, okay. Ναι. Αυτό δεν το είχα πριν. The White Forest, όχι ρε, εσύ έτυχες ένα Beware of the White Forest. Εντάξει, οκ. Okay. Σούπερ, ένα spell. Και ένας Dark Magic Mirror Force. Oh. Με τον Dark Magician από πίσω. Είναι στα πλαίσια αυτών των νέων καρτών που υπάρχει και Master Reborn. Ναι, α, ναι, μπράβο, είναι και το Master Reborn. Και έχει και κάτι άλλο νομίζω. Dark Hole. Dark Hole, κάτι τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Τι θα τύχουμε, τίποτα. Κάτσε έτσι, είναι νωρίς ακόμη. Τι είναι νωρίς. Τέσσερα φακελάκια έχεις ανοίξει. Με καλά, εντάξει αυτό. μπερδεύει μπέρδα σου εδώ, δε. Ωραία κάρτα. Και αυτή είναι ωραία κάρτα. Light 10 Sublimation Dragon. Sublimation Dragon. Άντε πάλι. Μαντόλτσε εδώ. Και... Gimmick Puppet και... Κουέμπικο.
Τι είναι αυτό το σκιάχτρο. Okay. You can only activate one Coembico per turn. Okay. Κάποια trap. Εντάξει, trap πλέον, αν εξαιρέσει το Infinite Impermanence, δεν παίζουν ιδιαίτερα. Καλά τώρα, ναι, μωρέ. Τόσα τέρατα, 300.000 effect, ξέρω εγώ, καταργώ εκείνο. Ρεκναράικα. Α, το πρώτο pendulum που τυχαίνει. Ο κόσμο Queen. Ναι, είναι, εννοείται. Λόμπ δεν ήτανε. Τι ήτανε. Αυτή πρέπει να ήταν από κάποιο tournament pack ή κάτι τέτοιο. Ήτανε promo. Σπάνια κάρτα, πρόμο. Ή πρόμο ή τέλος πάντων ήταν σπάνια κάρτα. Αυτό είναι κάποιο reprint. Και, α. Κόσμο Queen. Και, όχι τώρα και. Και. Οπα. Mimigul Archfield. Ένα ακόμη σούπερ. Και. Προχωράω. Ωραία δυναμικά ο Μιχάλης. Ναι, θα τα κοιτάξουμε μετά. Καλά, ναι, εννοείται. Το τι έχουμε κάνει. Αλλά για την ώρα δεν έχουμε τύχει αυτά που θέλουμε, η αλήθεια είναι. Εντάξει, είπαμε, είναι νωρίς ακόμη. Mansion of the Dead, ναι. Find Reflection. Θυμάστε το Find Reflection, την άχρηστη κάρτα 1100, 1300 ή 1300, κάπου εκεί. Determination Matter Forwarder. Και. Mimigul Master. Α, μία ούλτρα. Εντάξει. Ωραίος. Είχα πετύχει. Είναι η δεύτερη ούλτρα, νομίζω. Ναι, που πετύχει. Ναι, οι άλλες ήταν σούπερ. Ναι, σωστά. Γενικά δεν έχει rares πλέον. Τα περισσότερα set του Yu-Gi-Oh! Δεν έχουν rares. Δεν έχουν προσθέσει και τις QCR πέρα από τη Secret για να γίνει ακόμη πιο δύσκολο. Bet and Bat. Είναι καλά αυτό. Πάλι. Πόσες φορές. Καλά, εντάξει, αυτός έγινε σούπα. Ναι. Service Puppet Play. Και. Οπα. Οπα. XYZ είναι αυτό. Trugumic. Puppet Fanatics Machinix. Άρα, είναι βλέπω super. Εδώ ότι έχει και support για τα gimmick που βέβαια δεν έχουν πετύχει ιδιαίτερα σαν ας το πούμε έτσι. Πώς να το πω τώρα αυτό, σαν art type, να το πω έτσι, no. Ναι, δεν έχουν πετύχει ιδιαίτερα ως τώρα. Finsmith Sequence. Βγάζουν όμως support και γι' αυτά. Cosmo Queen, ο Despacito. Έχουν πετύχει τη Millennium Shield, δεν ξέρω αν είναι ultra η Millennium Shield. Dark End. Evaporas. Και. Και, 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 και. Α. Obliterate! Να, εντάξει, το πρώτο Exodia part. Κάπως. Το κλειδί θες. Αυτό είναι το καλά, ναι. Βασικό εξώδιο. Το Ankh. Ναι. Το Millennium Ankh. Millennium Ankh. Ωραίο εικαστικό έχει. Εντάξει. Ωραίο είναι. Quick. Α, το λέει. Είναι. Five Forbidden One Monsters. Το λέει. Okay. Ναι, είναι το. Η πρώτη κάρτα που αγαπώ μέχρι στιγμή από το set. Έτσι. Ό,τι έχει εξώδιο. Ό,τι έχει εξώδιο το αγαπάμε λίγο παραπάνω. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, Dragon's Light and Darkness, το Ιωγάμα. Τι λέει εδώ, Aerial Eater. Μάλιστα. DPH, ο Μπρούμι. Ο αγαπημένο Μπρούμι. Ωραία κάρτα Μπρούμι. Α! Οπ! Οπ! Secret. Παιδιά, αυτό είναι επίσης πάρα πολύ καλή κάρτα. Ναι. Ο Πουρούλια. Το Pokémon έτσι όπως το λέω εγώ. Η δεύτερη καλύτερη δεν είναι. Νομίζω. Αν όχι η δεύτερη καλύτερη. Σε QCR σίγουρα. Σε QCR είναι ναι, είναι πιο ακριβή. Η δεύτερη ακριβότερη. Αλλά τώρα σε Secret δεν θυμάμαι πόσο έχει. Εντάξει, θα τα δούμε μετά. Είπαμε, είναι ένα αντιμαξ C για αυτού που παίζουν που είναι band στο TCG. Στο OCG βέβαια επειδή δεν είναι band παίζει ακόμη τρεις φορές προφανώς. Μιχαλάκης. Όχι, είναι πολύ καλός αυτός. Μιχαλάκης, καλά πάει. Ο Πουρούλη είναι πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Deep Sea Fiend. Dragon. Ναι. Ναι. That's 10. Έτσι. Και. Ένας ακόμα secret. Diabelle, Queen of the White Forest. Μάλιστα. Να τόσο μεγάλα έξι με τα secret. Να τα δύο τα secret.
Δεν μας βλέπω για quarter. Εντάξει, ρε, σε είπαμε. Άμα πέτυχα ήδη τις δύο. Κάτσε, ρε, άμα έχω πετύχει ήδη τις δύο secret. Δεν έχει να λέει. Δεν ξέρω τα. Γενικά τα odds του κουτιού για τις secret και τέτοια. Ξέρω μόνο για τις QCR ότι είναι μια. Τα τέσσερα κουτιά. Vesper Girsu. Ναι. Gimmick Puppet. Rock Doll. 3-1. Finsmith ξανά. Dora-Dora. Σπάνιος ο Dora-Dora. Μόλις δεύτερη φορά που το πετυχαίνουμε. Η τρίτη. Link είναι. Link είναι, ναι. Drytron. Ναι. Επίσης ένα archetype που δεν έχει πετύχει τόσο. Το Drytron. Ωραίο και αυτό. Ωραία κάρτα. Πολλά. Πω, πω. Πολλά αστεριά. Είναι link, είναι ritual. Πολλά αστεριά. Το μπέρδεψα με link, όχι, είναι λίγο πιο σκούρο μπλε. Και εγώ τον μπέρδεψα. Νομίζω ότι ήταν link. 822.000 αστεριά. Άντε πάλι αυτή η καλά, ναι. Να το σοφίν Reflection Air. 3-1. Drytron. Trap Gatherer. Silver, the White, what? Finsmith in Paradise. Να το. Α, νομίζω είναι ο τέτοιος, ο Finsmith είναι Engraver. Αυτός, ναι, από πίσω. Μια support card για τους Finsmith. Γιατί τελειώνουν κιόλας οι κάρτες. Τι εννοείς? Τι εννοώ, δεν έχω πάρα πολλές. Ανοίγεις γρήγορα, εντάξει, το πάμε λίγο πιο γρήγορα γιατί έχουμε να ανοίξουμε πολλά. Μην, είναι... Καλά, και τι να δούμε, μωρέ, εντάξει, common τώρα. Ναι, η αλήθεια είναι, τις είδαμε μια φορά και εγώ μετά θα τις περάσω γρήγορα. Γιατί στην αρχή τις βλέπεις, ναι, ναι, στην αρχή τις βλέπεις, μετά τις περνάς. Disfiant, οκ, το έχουμε ξανατύχει, τα έχουμε ξανατύχει αυτά. Έτσι. Α, είναι το πρώτο που δεν έχουμε αυτό τύχει. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί, ναι, όντως. Mandolfs, Queen. Tiarafres. Οκ, αυτό είναι XYZ. Ναι, είναι από τα Mandolfs που είναι έτσι με τα. Με τις τούρτες. Είναι αυτό το theme γενικότερα. Τούρτες, φρουτάκια. Τούρτες, φρουτάκια. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Με. Έτσι, γυναίκες γενικά. Τα περισσότερα Mandolfs. Γυναίκες, κοριτσάκια. Γαριδούλα. Α, Paralyzing Mushroom. Αυτό το είχαμε ξαναδεί. Ναι, ναι, τον έχουμε ξαναδεί. Dragon's Light, OK. Vesper. Guardian of the World. Α, Necro Quip Princess. Οκ. Okay. Α, Aerial Leader. Και. Έλα, ρε γάμο. Α. Susurrus of the Sinful Spoils. Μάλιστα. Δεν μπορούσε να ήταν κάτι σε Master Reborn, ας πούμε. Θέλει το Master Reborn. Ή αφού είχαμε δύο Fusion, δεν μπορούσε να έρθει και το τρίτο Fusion. Ξωτιά. Ναι. Ξωτιά είναι Secret, νομίζω. Secret, και μετά ναι. QCR, OK. Ναι, ναι. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η μόνη κάρτα που. Βγαίνει μόνο σε QCR, γιατί προφανώς όλες οι secret υπάρχουν και σε QCR versions, αλλά υπάρχει μία, δύο, Moon... αν δεν κάνω λάθος, ναι. Που είναι μόνο α, QCR. Το είχαμε αυτό, ναι, το έχουμε ξαναδεί. Ναι, ναι. Cosmic 3. Αυτό πες να μην έχουμε ξαναδεί, αλλά τώρα δεν είμαι και σίγουρος. Αυτόν σίγουρα δεν τον είχαμε. Ο Dora-Dora. Τον είπα και σπάνιο πριν. Ο Salvation. Α, Mimigul Cerberus. Μάλιστα. Οκ. Okay. Και αυτό νομίζω είναι καινούργιο, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος γι' αυτό. Δεν μου θυμίζει εμένα κάτι σαν theme γενικότερα, τα Mimi Ghouls. Μπορεί να παίζω κάποιο combo με κάτι άλλο. Gimmick Puppet. Puppet Rock Doll, ναι. Finsmith. Βλέπεις ότι τα άλλα Finsmith, όσα έχουμε τύχει τα Fusion και τα Link που παίζουν, είναι common, δεν είναι... That's 10 και... Ναι. Κάποιο Link. Link είναι Varar, Valmonican Condor, Concord. Μάλιστα. Πολλές super. Ναι, 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 πάρα πολλές. Μου έχουν μείνει νομίζω 6. Oh. Μετράει αντίστροφα. Μετράει αντίστροφα, ναι. Πόσο, πότε πέρασαν τα 24. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Για να δούμε. Cosmo Queen πάλι. Να τη Cosmo. 3-1. Moon of the Closed Heaven. Α. Καλά, μόνο αυτό έχει σε Pendulum. Παίζει, δεν ξέρω. Μόνο αυτόν έχουμε ξανατύχει. Ναι. Σιγουρά. Ναι. Άμ. Μετέωρο. Drytron. Και. Και μετά. Πες να είναι εξόντια. Όχι, ρε γαμώ. Είδα κι εγώ Fusion και χάρηκα. Με μεντομύχτια να. Αυτό. Εντάξει. Εντάξει, δεν παίζει. Με μεντομικτλάν. Καλά, ναι, ναι, αυτό που είπες. Τετσλίκα, creation key, whatever.
Okay. Και να πεις κατεβάζω αυτός το όνειμο με... Ο γλωσσοδέτης, παιδιά, από ο Engraver κάτι. Πάλι. Ο Λάκρυμα, ναι. Πάντα ο Engraver, είπαμε, είναι η κάρτα του σετ. Και ο... αυτά τα δύο. Engraver και αυτός. Έλα ένα καλό, έλα, έλα ένα καλό. Τον έλα δώρα, δώρα. Α, δώρα μόνο. Όπα. Dark Magic Mirror Force. Το ξανατύχαμε αυτό. Ναι. Αλλά είναι πρώτη διπλή σπάνια που τυχαίνει. Σούπερ. Ναι. Ισχύει. Μην απογοητεύεσαι, έχει τύχει πουρούλια πολύ δυνατό. Το Pokémon. Που αποφάσισε να γίνει κάρτα Yu-Gi-Oh. Τελικά δεν ανοίγουμε. Yu-Gi-Oh, ανοίγουμε Pokémon. Bet and Bat, ας πούμε, είναι η δεύτερη φορά που τον πετυχαίνουμε. Λέει γυρνάμε το βίντεο και τον έχουμε πετύχει 15 και δεν το θυμόμαστε. Αυτόν είναι όντως η δεύτερη ξανατύχει. Φορά όμως. Τρίτη νομίζω. Τράπη okay. Είναι. Μίμιγκουλ Room. Εκεί Μίμιγκουλ. Θέλει να στήσει deck Μίμιγκουλ ο Μιχάλης. Δεν ξέρουμε πώς παίζει αυτό, αλλά ναι. Μίμιγκουλ. Λοιπόν. Πάμε. Ναι. Ναι, οκ. Okay, that's 10. Ο Μπρούμι, Dark End. Κάποιο Effect Monster. Tenpai Dragon. Επίσης πολύ καλή κάρτα. Zenroku. Πολύ καλή και Ultra. Τα Tenpai. Ενισχύει, ήταν ένα, μία από τις κάρτες που ενισχύουν. Μόνο αυτή υπάρχει από Tenpai, που ενισχύει το deck από Tenpai. Τρία. Τρία φακελάκια. Τρία φακελάκια μείναν. Τα πέρασες γρήγορα, ρε φίλιο. Τι να τα κάνω τώρα, τις κόμμω, όχι να δούμε. Είπαμε, ναι, δίκιο έχεις. Το θέμα είναι να, είπαμε, να παίξουμε γη. Ναι, 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 το 7-4 ναι. Το βλέπω να έρχεται, το 8-4. Όχι ρε, γιατί ρε, έχεις τύχει, είπαμε τον Pokémon εδώ πέρα, τον Μπουρούλια. Ναι, άμα πετύχεις εσύ, άμα κάνεις κανένα πόρτι, θα σου πω ότι θα έρθει. Αυτός όντως είναι το μόνο τέτοιο, καλά είπες. Μπρούμι. Εδώ αγαπημένο, πάντα μπρούμι εκεί πριν το σπάνιο. Α. Κάποιο Magic. Beware of the White Forest. Η πρώτη κάρτα που έτυχα. Ναι, όντως. 2-2. Εγώ να δεις που λογικά επειδή έχεις τύχει ήδη σχεδόν όλες τις Super θα τυχαίνω από τις ίδιες. Ούτε Ultra λέει. Όχι ρε, τις ίδιες Super. Καλά, ναι, εντάξει τώρα. Θα δούμε. Καλά, εσύ είσαι και πιο κολοφαντός από μένα. Έτσι. Τι, α, τον έχουμε τύχει λίγο. Εν τω μεταξύ νόμιζα ήταν Dark Paladin. Μοιάζει λίγο. Βασικά μοιάζει με Νίος που του έχουν ντύσει. Τρίτη, τέταρτη φορά, ορίστε. Ναι. Καλά, κι αυτός. Ο Voiceless. Exod Fires of Rage! Exod Fires of Rage. Άλλος ένας Exodia, τι λέει. Add one forbidden monster from your deck or graveyard to your hand. Α, ορίστε, να. Shuffle up to 5 forbidden one monsters from your graveyard and banishment into the deck. You can only use each effect of Exodia once per turn. Μάλιστα. Άρα και αυτό βοηθάει το Exodia το κανονικό. Ισχύει. From your deck or give it your hand. Ενδιαφέρον. Οπότε μπορείς να το παίξεις. Ναι, ουσιαστικά είναι άμα σου κάνουν κανένα μπάνεις κανένα κομμάτι. Πολύ σημαντικό αυτό. Πλέον. Ναι. Γιατί με όλα τα τέρατα που μπανάρουν όλη την ώρα. Μαντόλτσι, τι είσαι. Εδώ το μάθλο. Δεν έχουμε τύχει το κλειδί, ε. Όχι, ρε γαμώτο, ναι. Το κλειδί είναι που τα ξεκλειδώνει όλα. Για αυτή τη στρατηγική τη Millennium. Oh. Σύρχουμε trick. Σύρχου hate trick, κάπως έτσι. Silhouette θα μπορούσε Silhouette, να το πεις. Όχι, ναι. Κάπως περίεργο. Ναι, τέλος πάντων. Άλλη μία ούλτρα. Ναι, ισχύει. Και έμεινε ένα. Ένα φακελάκι τελευταίο. Ένα τελευταίο φακελάκι. Έλα καρδιά των καρτών. Έλα καρδιά των καρτών. Πάμε. Μιχάλης. Όλοι πανηγυρίζουμε για τον Μιχάλη. Και Beta Bat. Σριν, άντε πάλι. Ναι. Ο Paladin. Καλά, οκ, okay, τα Puppets. Trap God. Ω, ναι, άλλη μία είναι. Και κάποιο spell είναι. Έχει ξύδειξε, πώς να τον... Όχι ρε φίλε. Τρίτο, Beware of the White Forest. Η αγαπημένη κάρτα του Μιχάλη αυτής της συλλογής, το Beware of the White Forest. Δεν πειράζει. Ήρθε σειρά. Oh, σειρά δεύτερη του κούτα για σήμερα. Σειρά του Στάθη. Σειρά του Στάθη. Δεν εδώ τα δικά μου εδώ. Το έχω τύχει. Έχω τύχει το Μαρσουπιλαμί, το Πορούλια. Το Pokémon. Το εδώ. Αυτό. Αυτό κάτσε γιατί γυαλάει τώρα και δεν φαίνεται. Δυσκολεύομαι να ανοίξω αυτό το κουτί. Τα
Συνήθως θα κάνουμε χαλάκι σε αυτά, το έχει, έχει πάρει το κολλάει. Ναι, αυτό έτσι, μπρο. Πάμε, πρώτο φακελάκι. Αχ, τι μας περιμένει. Θα τα πάρουμε τη σειρά, δεν θα κάθομαι τώρα να κάνω τέτοιο. Από κάτω. Άρα, το κλείσεις. Περίμενε. Λες, τι ναι, όχι, έτσι, ναι. Τι, δεν θα χαλάσουμε την παράδοση τώρα, ξέρω εγώ. Τι να βουτάω από όχι, ναι. Όχι, νομίζω ότι δεν θα πάρεις την κάρτα για να τη βάλεις στο τέλος. Όχι, ρε, θα το, αυτό θα το κάνω. Α, δεν εντάξει. Θα κάνω τέτοιο, τις περνάω στα γρήγορα. Αυτές. Καλά, αυτές τώρα τις έχουμε δει. Ναι, 100 φορές έχουμε δει. Line 10, Service Puppet, ναι, ο Μαντόλτσο, ο Drayton και. Α, εντάξει, okay. Ξεκινήσαμε ωραία. Σούπερ, παιδιά, λογικά θα τις δούμε αρκετές φορές. Λοιπόν, κάτσε, θα τις βάλω από εδώ τις δικές σου για να τις ξεχωρίσουμε. Παίζει να τις έχουμε τύχει όλες δηλαδή, τις σούπερ που υπάρχουν, ναι. Κοίταξα, το αγαπημένο μου σετ ήταν μέχρι στιγμής, να ξέρεις. Και ξέρεις ποιο θα είναι το αγαπημένο μας σετ. Για πες. Το ρεπρό που θα βγει. Το ρεπρό, λέω, το ρετρό. Αυτό 25 Νοέμβρη, στην Ιαπωνία όμως, πότε θα έρθει εδώ πέρα. Δεν ξέρω, αλλά άμα έρθει. Τι είναι αυτό. Αυτό παίζει να μην τον είχαμε. Όχι, αυτό δεν τον είχαμε. Ναι, είναι σούπερ. Πήγα να την περάσω έτσι εγώ, αυτή τη σούπερ, δεν πειράζει. Magicoloidal Sol. Αυτό ο κόλλος. Αυτό είναι το Μιχάλη πλέον να τη διαβάζει. Εγώ απλά ανοίγω παιδιά εδώ. Τσουπ, τσουπ, τσουπ. Ρε πόσο ωραίο είναι αυτό. Άλλη φορά ζητάμε 4 κουτιά. Πας και τύχουμε QCR. Πας και τύχουμε καμιά QCR. The League. Ο stream που αγαπημένο. Εντάξει, τώρα ήταν συγκεκριμένο το box επειδή ήταν. Το αγαπημένο του αγαπημένο μας. Πώς είναι. Ωραίος. Και λέγαμε για τον Μιχάλη πριν. Ορίστε, εγώ παιδιά back to back. Καλά, ναι, όντως εγώ ήταν στο πρώτο και μετά στο τέλος, ας πούμε, το πήρα σε με τις δύο. Ισχύει. Τις Beware the White Forest. Τις περνάω λίγο στα γρήγορα επειδή τις έχουμε δει από το Μιχάλη. Ναι, μωρέ, δεν έχει νόημα. Θέλουμε τώρα τις σπάνιες για να δούμε. Ακριβώς. Και ποιος κερδάει και τι έχουμε κάνει. Ναι, και για να δούμε αν θα τύχουμε και καμιά καινούρια. Και βασικά εξόδια θα τύχουμε. Ναι, την έχουμε τύχει. Τον έχουμε ξανατύχει και αυτόν. Είπαμε στη Super δεν περιμένουμε καμιά. Μόνο αυτό το slime που δεν τον είχαμε πετύχει. Γενικά θέλουμε τα Millennium. Ναι. Σίγουρα, Quarter Century σίγουρα και Quarter Century, ακριβώς. Ναι. Αυτά είναι αυτά που αποζητάμε γενικότερα. Moon of the Closed Heaven, Gimmick Puppet, θα περνάω, θα το πάω λίγο πιο αργά. Εντάξει, okay. Η αγαπημένη σου κάρτα. Για να δείχαμε για αυτή τη... Πολλά με μιμούλ πάντως, πάρα πολλά. Ναι, νομίζω όπως είπα και πριν ότι είναι από τα πρώτα που βγαίνουν σε αυτό το τέτοιο. Καλά, εσύ έτυχες μέχρι στιγμής 4. Αυτά είναι. 4 σούπερ, μια χαρά και ναι, κλείνει το μεγάλο. Το Ultra δεν την έχει στοιχεί μέχρι στιγμή. Τίποτα, καλά, θα έχει λέμε, μέσα. Χάλια, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, χαίρομαι πολύ, ρε, εσύ. Ο Μπρούμι. Να, αφού έτυχα τον Μπρούμι. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Εντάξει, αυτό δεν τον έτυχε κι εσύ. Όχι. Το σουβερά Wolf Tamer of the White Forest. Όχι. Α, ναι. Όμορφη. Ωραίο εικαστικό. Πολύ ωραίο εικαστικό. Δεν είναι μία από τι κάρτε που θέλουμε όμω. Όχι. Είπαμε τι θέλουμε. Θέλουμε Εξόντια, θέλουμε το Millennium, θέλουμε καμία QCR αν την πετύχουμε. Δύο box έχουμε 50% να τύχεις εσύ QCR. Εφόσον δεν την έτυχες εσύ, ναι. Αυτό. Ο Golem, εδώ, ο Triton. Αυτόν το ξαναέτυχα και εγώ νομίζω. Ναι, πολύ σωστά. Που τον περάσαμε για Link, αλλά είναι Ritual. Ακριβώς. Συνεχίζουμε εδώ το Grinding. Εγώ θα τα περάσω πιο γρήγορα από σένα, από ό,τι φαίνεται. Γιατί... Εντάξει, είναι ότι η μωρή τη Common, όπως είπαμε, τις είδαμε. Τις έχουμε τι δίνει. Νόημα έχει να τις ξαναδούμε. Άντε μία, αν δεν την έχουμε πετύχει. Που δεν νομίζω. Λόγος... Ρε, δεν νομίζω. Όλες έχουμε πετύχει. Τώρα αγαπημένο να ξέρω. Εντάξει, σύγκρετο. Δεν έχει να λέει. Έλα, αφήσου. Έλα. Έλα, έτυχε στον Pokémon. Πιο ακριβή δεν είναι αυτή από το Pokémon. Σίγουρα. Έλα ρε, γιατί το 8-4 τώρα. Friends with Engraver, νάτος. Το θέλουμε σε QCR βέβαια. Ω παιδιά, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι ήταν κάτι που χρησιμοποιήσει πολύ εδώ. Για κάτσε, περίμενε. Λες δεν είναι QCR. Μπορεί να κάνω τελείως. Όχι, δεν νομίζω, εντάξει. Μάλλον, λέει όχι, φάνη, εντάξει, ναι. Ωραία, δεν έκανα λάθος. Και αυτό το box εντωμεταξύ έλεγα στην αρχή να το πάρω εγώ. Όχι, σούσουλο αυτό. Μ' αρέσει που εγώ είδα κάτι που χρυσαφίζει πολύ. Εντάξει, τα είχα φτιάξει το box πριν έρθει για να το πάρω εγώ το πάνω-πάνω. Τίποτα, ένα εξόντιο να τύχουμε τώρα. Δεν τελειώσαμε το Μιχάλη πάλι. Δεν είναι, τώρα, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβώς, αλλά είναι μια κάρτα που θέλει ο Μιχάλης. Του αρέσει. Έτσι να τα λέμε αυτά. Τα Μαντόλτσε εδώ αγαπημένα. Gimmick Puppet. Μετέωρα. Μίμικου.
Archfiend. Τον έχει στείλει. Τον είχα δει και εγώ αυτόν. Ναι. Εντάξει. Τι είχαμε, το Finn Smith. Ναι. Δεν έχω τύχει πολλέ ούλτρε ω τώρα. Έχει τύχει πιο μία, κάτω. Μία νομίζω έχει τύχει. Μία μόνο, ναι. Μία και η άλλη ήταν secret. Paralyzing Mushroom. Ναι, 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 that's 10. Τις κατεβάζω και λίγο πιο κάτω. Garden of the Voiceless. Όχι, ρε φίλε, όχι! Σε ούρα όμως. Όχι, ρε φίλε. Καλά βγαίνει σε τρεις version. Και Ultra και Secret και QCR. Είναι Ultra αυτός. Φίλε, τώρα. Ναι, αλλά είναι Ultra. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, άμα είναι Ultra ή όχι. Έλα, ρε. Καλαμένη, κάνω το μηχανάκι. Εντάξει, παιδιά. Πω, ρε φίλε. Το προσπάθησε. Μετά έχει νόημα να βγάλουμε το ποσό. Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό, ρε. Καλά, δεν με νοιάζει. Όχι, απλά σου λέω, δεν είναι ακριβώς. Αντικειμενικά. Οπ, θερέτηκα φόβος κόβος. Τι είναι αυτό. Τι ωραία κάρτα είναι αυτή. Φόβος κόβος. Χαιρέτηκα. Δεν είναι. Ξανατύχει για σούπερ. Όχι, αυτό είναι βαρύ το φακελάκι. Να τα ζυγίζουμε. Όπως κάνουμε στα Pokémon. Για τον Charizard. Φαντάζεσαι να πας να βάζεις 25.000 για base set. Και να τύχει. Να μην τύχει Charizard. Τι μπορεί να μπλαστόρι, ξέρω εγώ, έστω που είναι πιο ακριβώ. Καλά, νομίζω ότι Charizard είναι ο πιο ακριβώ. Ναι. Από όλους. Δεν το συζητώ. Είπαμε και λίγο Pokémon, δεν πειράζει. Drytron. Δωρά. Lord of the Missing Barrows. Και αυτό δεν τον είχαμε ξανατύχει. Όχι. Περίεργο. Barrows. Εξόντια δεν είναι εξόντια βγαίνει ρε φίλε. Ούτε εγώ το θυμόμουν για Ultra. Δεν το θυμόμουν. Νόμιζα ότι είναι Secret και QCR. Okay. Μάλιστα. Και Ultra λοιπόν εξόντια. Πω, έχει φοβερό οικαστικό. Είναι πολύ ωραίος. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο να το κάνετε summon το συγκεκριμένο. Και μεταξύ μας όπως πάντα σε αυτά τα εξόντια τέτοια. Q-Bacon, ναι. Το είχα εγώ. Το Bacon. Είναι καλύτερο απλά να τραβήξεις τα κομμάτια και να κερδίσεις πετυχία. Αυτό, ναι. Παρά να πλέξεις με. Όπως και όταν είχαν βγει τα νέκρος και αυτά ποτέ δεν τα έπρεπε. Μπράβο, ναι. Έπεσα κατευθείαν με. Ξέρετε, νέκρος ήταν και ψηλάχρηστη η κάρτα. Νέκρος και μετά ποιος είδαμε που είχε βγει, ο Διανστόπ. Ο Εξόντους. Ο Incarnate. Ναι, ένας Incarnate, κάτι τέτοια. Ghost of the White of Forest. Μην κουραστεί πάλι ξανά. Okay. Τελειώνω, παιδιά. Τελειώνω πολύ γρήγορα. Θα γίνει. Τι θα γίνει, θέλουμε. Υπάρχει περίπτωση να τύχουμε QCR. Υπάρχει. Και αν ναι, ποια θα είναι. Spellcaster. Ποιο, ο Εξόντια. Ναι, ρε. Πάντα όλα τα κομμάτια είναι Spellcaster. Ναι, ναι, Spellcaster είναι όλα τα κομμάτια. Ποιο. Άλλη μια Fiend. Αυτό που δεν μπορούσαμε να προφέρουμε με τίποτα. Α, με. Αυτό. Νομίζω ότι θα μπει quiz. Για τον επόμενο διαγωνισμό, όποιος το πει τέσσερις φορές γρήγορα αυτό το πράγμα, κερδίζει κάτι. Θα δούμε τι. Μαντούλτσι, desert. Κόσμο κουίλτε. Σαν γενικά. Ούτε τη Millennium Shield έχουμε δει. Είναι ούλτρα νομίζω. Ναι, ούλτρα είναι. Μίμιγκουλτ. Όπως και το Άγγελ. Συνεχίζω εδώ με τα Super. Δεν μου μείνανε πολλά. Τα βγάζω εδώ έτσι να τα δούμε. Δεν είναι πάρα πολλά. 7. Εντάξει. Okay. Έχει τύχει παραπάνω ούλτρα και ναι. Τέτοια. Ωστόσο, δεν ξέρω. Δύο secret, τέσσερις ούλτρα. Αν έχουν μείνει προς τα πίσω. Να δούμε. Gimmick Puppet. 3-1. Ωραίο το τζάμ αυτό. Εσμερ Σαντ. Εμπλέμα Salvation. Σίγουρα το έχουμε ξανατύχει, αλλά προς το πάνω δεν μου θυμίζει κάτι. Oh! Να, παίρνει ένα σύγκρο. Pendulum και λέω, ναι. Disable Master The Negation Fortress. 5 στο scale. Εντάξει, τα και pendulum. Λέγαμε τα pendulum ότι είναι. Α, ένα λέμε, ξέρω εγώ. Τα pendulum δεν παίζουν τόσο πολύ. Κάποια performapal παίζανε παλιότερα πριν γίνει ban. Γενικά δεν θεωρείται από τους μηχανισμούς που έχει πετύχει ιδιαίτερα στο Yu-Gi-Oh. Απορώ γιατί τα αλλάξαν τόσο πολύ το Yu-Gi-Oh, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ναι. Αυτά είναι μια άλλη συζήτηση. Μαντόλτσε Βαρ. Την έχω τύχει εγώ νομίζω. Ναι, Βαράρ. Και λέω, είναι από το VAR το... του ποδοσφαίρου. Του ποδοσφαίρου, παιδιά. Πόσα μείναν, 4? Ναι, 5. 5 φακελάκια, το άνοιξα right. Αυτό, άρα άλλα 4. Fin Reflection of the Millennium. Cosmic, ναι. Ναι, ναι, ναι.
Θα περνάμε στα πολύ μπαμ. Τώρα. Mimigul Dragon. Καινούριο. Αυτό δεν το είχαμε. Δεν τον είχαμε για Mimigul. Εντυπωσιακό. Τέσσερα φακελάκια ακόμη. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε το ρεκόρ του Μιχαλάκη. Δεν νομίζω. Πολύ γρήγορα θα πετύχω άλλες δύο. Secret έχεις μία. Μία μόνο, ναι. Το Finsmith. Μία εντάξει, και καλή. Απλά είναι καλή αυτό. Εντάξει, και ο Πούλι είναι πολύ καλό. Ποιο. Ο Πέντουλουμ που τυχαίναμε. Ο Common. Pendulum Gimmick, ναι, Light End, Mandolce, ο Sengenjin, Wakes from a Millennium. Άλλη μια ούλτρα. Ναι, είναι το reprint του Sengenjin που λέγαμε. Α, έχει τη Millennium Shield κρατάκι. Ναι, επίσης είναι ούλτρα Millennium Shield. Α, το γράφει κιόλας. You can either pay 2000 life points or reveal one Millennium Mark in your hand. Press and summon this card when you add one Millennium Monster from your deck to your hand. Ωραία. Dragon Light. Vesper Gixxus, Zapper Stream, One of the Closed Heaven, Wars of the White Forest, Finsmith, Mandolce Queen. Αυτή πάλι που την έφερα εγώ, οκ. Με τις τούρες. Δύο φακελάκια. Λογικά μπορεί να υπάρχει ένα secret εδώ. Λογικά. Πάντως ίσως και ένα ούλτρα. Secret. Ναι, γι' αυτό το λέω πιο πολύ. Δεν είμαι και σίγουρος. Δύο secret που μπορεί μία να είναι QCR. Όχι, εδώ μέσα γενικά, σαν πιθανότητα. Silver of the White, Light End, That's 10. Όχι, Sendur, Ion, Atri. Ένα ακόμη Super. Και last, μία Secret τώρα. Ναι. Last, Rookie of the White of Forest, Tipsy Fiend. Finsmith. Finsmith Trap. Secret. Είναι μία secret, ναι. Είναι η δεύτερη secret που παίζει στο Finsmith Engine. Δεν τύχαμε το Millennium. Δεν τύχαμε καθόλου, ναι, ισχύει αυτό. Ένα Millennium Monster τύχαμε. Το Monster που ακούτε έξω είναι το Millennium Monster. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, τα αποτελέσματα, όπως όλοι περιμέναμε, ήταν καταστροφικά. 8-4, έχασα. Πόσο έβγαλα, 37 ευρώ, 45, κάπου εκεί. 45. Και έβγαλε 130 κάτι. Εντάξει, 140. 140. Εντάξει, μόνο ο Finsmith είχε 99 ευρώ. Πόσο είχε, 99. 99, ναι. Και το Tract έχει καμιά 40. Τα δύο τα ούλτρα, εντάξει, δεν αξίζει τόσο πολύ. Βέβαια, τύχαμε την αγαπημένη κάρτα του. Τύχαμε εξόντια, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, okay, έχει ένα ευρώ, αλλά δεν έχει να λέει. Είναι εξόντια. Τι να κάνουμε. Το Pokémon προσπάθησε να αντισταθεί. Ήταν 37 ευρώ, 38 ευρώ ή κάπου εκεί έκανε. Τέλος πάντων. Προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά. Η πλάκα ήταν ότι ήταν ωραία τα κουτιά. Πολύ ωραία κουτιά. Από τις καλύτερες συλλογές. Την περιμέναμε πάρα πολύ όλοι. Τώρα νομίζω η επόμενη Rage of Abyss. Δεν είδαμε Dark Magician. Ναι, δεν είδαμε. Δεν είδαμε Millennium Shield. Πολλά δεν είδαμε. Δεν είδαμε από τις γνωστές κάρτες τώρα λέω που το Millennium, το Ankh. Νομίζω αυτά. Αυτές, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο Millennium Terras που είναι ultra. Και ναι, τώρα δεν θυμάμαι. Η Shield είναι σίγουρα, το Sengenjin τον τύχαμε. Γενικά εντάξει, εσύ πήγες καλύτερα ρε παιδί μου, αλλά οι κάρτες είναι ωραίες. Είναι ωραίο το Booster Box. Πολύ ωραίο. Η πολύ νέα συλλογή γενικότερα και τα μπουστεράκια και το box. Έχει πολλές playable κάρτες όπως είπαμε, αυτό ειδικά εδώ αυτά τα δύο. Ναι, εντάξει, τώρα αν τον τύχεις δεν σε νοιάζει ρε παιδί μου, τώρα είναι οι πιο καμένοι που θα θέλουν Quarter Century και τα σχετικά, λόγω σπανιότητας. Ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά το κατάστημα Roll and Trade Κωνσταντά 144 στον Βόλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δύο boxes, για όλα αυτά που μας παρέχει. Και να θυμίσω ξανά και τον κωδικό μας InsertCoin10 για 10% έκπτωση στις παραγγελίες σας. Εμείς νομίζω θα τα πούμε κάπου στην επόμενη εβδομάδα, θα μας ξαναδείτε με νέο TCG. Αυτή τη φορά να το πούμε κιόλας αφορά το Dragon Ball. Οπότε. Το περιμένω πώς και πώς. Αυτό κι αν έχει κάρτα η οποία έχει εξαλείψει. Μια κάρτα, αυτό είναι ακόμη πιο σπάνιο που λέγαμε εδώ για τις Quarter Century, μία στις 4. Αυτό παίζει να είναι μία στις 20 κουτιά. Μία στις 20, στα 20 κουτιά. Ούτε ναι, 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 ναι. Μόλις 3 χιλιάρικα κάνει. Μόνο.
η συγκεκριμένη. Αλλά εμένα, εγώ περιμένω πώς και πώς το Dragon Ball. Γιατί πραγματικά από τα παιχνίδια που δεν έχω ακουμπήσει καθόλου και θέλω από περιέργεια να δω τι λέει, έχει πάρα πολύ ωραίες κάρτες. Ναι, τα εικαστικά. Σαν εικαστικά είναι πάρα πολύ ωραίες οι κάρτες του. Πραγματικά. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει η επόμενη εβδομάδα. Οπότε θα το δείτε και εσείς στο βίντεο. Έχουμε πει ότι το Insert Coin Show έχει σταματήσει. Ξεκουραζόμαστε, αλλά βιντεάκια έτσι με TCG νομίζω αυτά θα είναι και τα τελευταία. Με τον Dragon Ball θα είναι το τελευταίο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε τα Pokémon, την νέα συλλογή των Pokémon, γιατί βγαίνει κάπου τον Αύγουστο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να δείξουμε και αυτό που λέγαμε. Αυτό θα το φτιάξουμε, θα μπει μέσα στον Αύγουστο κάποια στιγμή. Το. Αλλά ναι, νομίζω ότι το τελευταίο TCG θα είναι το Dragon Ball και μετά θα υπάρξουν κάποια βιντεάκια στο κανάλι, έτσι, αφιερώματα και τέτοια. Και μετά θα επιστρέψουμε τον Οκτώβριο, γιατί Σεπτέμβρη λίγο δύσκολο. Θα δούμε βέβαια. Αυτά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε πολύ σύντομα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!